Αγιορείτε πατέρες και αγιορείτικα, του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Ο ιερομόναχος Άνθιμος, ο διαχριστών Σαλός. Ο πατήρ Άνθιμος πατρίδα είχε την Σόφια της Βουλγαρίας, όπου και εφημέρευε σαν έγκαμος ιερεύς σε ενορία. Μετά τον θάνατο της πρεσβυτέρας του, γύρω στα 1841, ήρθε στο περιβόλι της Παναγίας και φυτεύτηκε σαν καλός βολβός, όπως θα ειδούμε πιο κάτω, και άνθησε και ευωδίασε. Η πρώτη του μετάνοια ήταν η Ιερά Μονή της Σήμενος Πέτρας, όπου εκάρι μοναχός. Μετά όμως που άρχισε να κάνει τον διαχριστόν σαλό, να κρύβει τον εσωτερικό του πλούτο, είχε κάνει μετάνοια και όλων των άθωνα, γιατί συνέχεια γύριζε στην έρημο και έμενε άλλοτε σε σπηλιές και άλλοτε σε κουφάλες δέντρων. Κατά καιρούς δε, εμφανιζόταν στην Ιερά Μονή του Αγίου Παντελεήμονος, το Ρωσικό, γιατί εκεί καταλάβαινε τις ακολουθίες που γίνονταν στα Ρωσικά. Συνήθως κρυβόταν στον άρθικα του ναού και από εκεί παρακολουθούσε. Όταν έβλεπε όμως κανέναν πατέρα να τον παρακολουθεί και να τον προσέχει με ευλάβεια, άρχιζε να κάνει ανοησίες ή να παραμιλάει μόνος του και πολλές φορές να κάνει και αστεία και έτσι τους χαλούσε τον λογισμό. Παρέμενε δε στην μονή ανάλογα, άλλοτε λίγες ημέρες και άλλοτε περισσότερες και μετά εξαφανιζόταν πάλι στον άθωνα, τελείως μόνος του, 2 ή 3 μήνες και ξαναεμφανιζόταν στον Άγιο Παντελεήμονα το Ρωσικό. Στην αρχή της Θείας Τρέλας, επί 5 χρόνια, φορούσε ένα παλιό ράσο και μετά μπαλωμένα. Αργότερα, κατέληξε να φοράει ένα παλιό τσουβάλι, στο οποίο άνοιγε μία τρύπα στην κορυφή για να βγάζει το κεφάλι του και 2 για τα χέρια του και έτσι πια εμφανιζόταν παντού. Γι' αυτό τον λόγο και τον ονόμασαν Τσουβάλτη. Αλλά και αυτό ακόμη το τσουβάλι το προφύλαγε όταν γύριζε μέσα στο δάσος για να μην σχιστεί και έσχιζε το κορμί του στα καλαριά. Όσοι φασικά δεν είχαν βάθος εσωτερικό αλλά έφυναν εξωτερικά, τον έλεγαν παλαβό. Αλλά ο πατήρ Άνθιμος τους προβλημάτιζε όταν τους έλεγε τους λογισμούς που είχαν. Έτσι οικοδομούσε πνευματικά αυτούς που είχαν καλή διάθεση, αποκαλύπτοντας τους λογισμούς τους. Βλέπει κανείς τους διαχριστών σαλούς, επειδή είχαν πολύ ταπείνωση, να έχουν και πολύ καθαρότητα, δηλαδή πνευματική διάβγεια, και έτσι γνωρίζουν και τις καρδιές των ανθρώπων, αλλά ακόμη και τα μυστήρια του Θεού. Έτσι και ο πατήρ Άνθιμος, ο οποίος την δική του καθαρή καρδιά την είχε σκεπασμένη με ένα παλιό τσουβάλι. Στο μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονος, όταν πήγαινε δεν έμπαινε μέσα, αλλά έμενε και αυτός εκεί που έμεναν οι εργάτες της μονής και στην ίδια τράπεζα των εργατών καθόταν να φάει. Ο ηγούμενος της μονής φαίνεται κάτι πληροφορήθηκε και είπε στον διακονητή μοναχό να φροντίζει τον γέροντα ασκητή, πατέρα Άνθιμο. Έκτοτε ο διακονητής, ο τραπεζάρης των εργατών, τον είχε σε ευλάβεια και τον βοηθούσε και τον παρακολουθούσε. Έτσι απέκτησε και ιδιαίτερη εμπιστοσύνη και μπορούσε να καταλάβει και ορισμένες από τις κρυφές αρετές του. Μία από τις μεγάλες του αρετές ήταν και το χάρισμα που είχε στο θέμα της νηστείας. Μπορούσε να νηστεύει πολλές μέρες. Κάποτε είχε πάει στο Ρωσικό μοναστήρι πριν την νηστεία των Αγίων Αποστόλων, πολύ εξαντλημένος, και ο διακονητής τον δέχτηκε με πολύ χαρά και του ετοίμασε να φάει. Ο γέροντας άρχισε να τρώει, ενώ ο διακονητής που υπηρετούσε μπαινοέβγαινε και κοίταζε τον γέροντα που έτρωγε συνέχεια και τον κατέκρινε. Τέτοιος ξηραμένος και αδύνατος μοναχός μπορούσε να φάει τόσο πολύ. Έτσι συγχυσμένος από αυτούς τους λογισμούς της κατακρίσεως, ο τραπεζάρης έφυγε για το κελί του. Ο πατήρ Άνθιμος, αφού τελείωσε το φαγητό του, πήγε και κάθισε στην πόρτα του κελιού του αδελφού. Βλέποντας τον φίλο του πως ήταν συγχυσμένος από αυτούς τους λογισμούς, τον λυπήθηκε και για να τον βοηθήσει, αναγκάστηκε να του αποκαλύψει την αιτία, ώστε να είναι προσεκτικός για τους άλλους, να μην κατακρίνει
αλλά και εμείς οι άλλοι να ωφεληθούμε από αυτό και να προσέχουμε την κατάκριση. Παίρνοντας λοιπόν από το χέρι, τον ρώτησε: «Μήπως ξέρεις, αδελφέ μου, τι θα πει ταπεινοφροσύνη?» Ο αδελφός από συστολή του απάντησε: «Όχι, δεν ξέρω». Τότε ο γέροντας του είπε: «Η ταπεινοφροσύνη συνίσταται σε τούτο, στο να μην κατακρίνεις κανέναν, αλλά να λογιάζεις τον εαυτό σου χειρότερο από όλους. Να, μόλις τώρα πλανήθηκες και με κατέκρινες επειδή έφαγα πολύ. Αλλά δεν ήξερες πως μέρες δεν έχω φάει καθόλου. Θυμάσαι όταν ήμουν εδώ τελευταία και έφαγα?» Ο αδελφός απήντησε: «Θυμάμαι, πάτερ. Εδώ μαζί μας ήσουν την Κυριακή του Θωμά και έφαγες, αλλά από τότε δεν σε είδα». Ο γέροντας του είπε: «Βλέπεις πόσες μέρες δεν έχω φάει. Εσύ όμως με κατέκρινες, επειδή έφαγα πολύ. Αδελφέ μου, τα θεία χαρίσματα είναι διάφορα. Στον καθένα μας κάτι δίνεται από τον Θεό. Να, σε εμένα ο Θεός έδωσε την δύναμη να υποφέρω το κρύο και την πείνα. Μήπως θα μπορούσες να βαστάς κι εσύ τόσο? Μπορείς να ταπεινωθείς, να βγάλεις το ζωστικό και να πάμε ως το γειτονικό μοναστήρι και με αυτά τα ρούχα να περάσεις τον χειμώνα στην κορυφή του Άθωνα? Αλλά κι εσύ σαν ψάλτης, πώς ψάλεις στον Θεό? Οι σκέψεις σου βρίσκονται περισσότερο αλλού στον περισπασμό παρά στον Θεό. Άκουσε και εμένα πώς θα ψάλω». Ο πατήρ Άνθιμος σήκωσε τα χέρια του στον ουρανό και με δυνατούς λυγμούς έψαλε «Αλληλούια» και δάκρυα πολλά έρεαν συνέχεια από τα μάτια του. Ο τραπεζάρης τα έχασε και ένιωσε μεγάλη συντριβή. Έπειτα είπε ο γέροντας τον μοναχό: «Βλέπεις, αδελφέ μου, μην κατακρίνεις κανέναν, διότι δεν ξέρεις εσύ σε ποιον δίνεται κάποιο χάρισμα, αλλά πρόσεξε περισσότερο τον εαυτό σου». Ο αδελφός έβαλε μετάνοια στον γέροντα και ζήτησε συγχώρεση, θαυμάζοντας την προόραση του γέροντα. Από τότε και μετά, ο γεροάνθιμος άρχισε να εμπιστεύεται όλο και περισσότερα στον τραπεζάρι. Κάποιος άλλος αδελφός, μία άλλη φορά γελάστηκε από τα προσχήματα του πατρός Ανθίμου και έλεγε μέσα του: «Τι προορατικός είναι αυτός? Μήπως όλοι οι προορατικοί τόσο πολύ τρώνε?» Ο γέροντας, διακρίνοντας τους λογισμούς του, τον κάλεσε κοντά του και του είπε: «Συ, αδελφέ, θέλεις μεν να γίνεις μοναχός, οι λογισμοί σου όμως τρέχουν πάντα στη Ρωσία. Λοιπόν, να πας εκεί, να εκπληρώσεις την επιθυμία σου, αλλά θα επανέλθεις πίσω πάλι και τότε θα αξιωθείς να γίνεις μοναχός». Τα λόγια του γέροντα εκπληρώθηκαν με κάθε ακρίβεια. Πράγματι, ο αδελφός αυτός πλανέθηκε από τους λογισμούς και έφυγε από το μοναστήρι και επέστρεψε στη Ρωσία. Αλλά μετά από ένα χρόνο γύρισε πάλι πίσω στο Άγιον Όρος και εκάρι μοναχός στο ίδιο μοναστήρι. Ο τραπεζάρης είχε σε μεγάλη ευλάβεια τον πατέρα Άνθιμο, τον είχε για Άγιο, αλλά φοβόταν να του εκφράσει τον θαυμασμό του, ξέροντας ότι δεν του άρεζαν οι έπαινοι. Μια μέρα που ήλθε πάλι ο γέροντας, ο τραπεζάρης χάρηκε και του ετοίμασε να φάει, αλλά ο ίδιος από ευλάβεια προς αυτόν δεν ήθελε να καθίσει μαζί του. Για να μην δώσει όμως αφορμή και το προσέξει αυτό ο γέροντας, άρχισε να πηγαίνει εδώ και εκεί στην τράπεζα. Σαν τελείωσε το φαγητό ο πατήρ Άνθιμος, σηκώθηκε από την τράπεζα και είπε: «Εντάξει, εντάξει, στάσου. Ο Θεός να σε ελεήσει και να σε στερεώσει». Ένας από τους Ρώσους ιερομονάχους διηγήθηκε στον αδελφό πως, κυριευμένος από νοσταλγία για την πατρίδα του, μία μέρα έβαλε τον λογισμό του να φύγει από το Άγιον Όρος και να επιστρέψει στη Ρωσία. Και ενώ σκεφτόταν αυτό, ξαφνικά μπήκε μέσα στο κελί του ο πατήρ Άνθιμος, ο οποίος προηγουμένως δεν ήταν εκεί, και του είπε: «Η μητέρα του Θεού με έστειλε να σου πω, παπά, μην πας στη Ρωσία, γιατί άμα βγεις από την έρημο στον κόσμο, τότε θα πέσεις στην αμαρτία». Έναν καιρό ο πατήρ Άνθιμος ησύχασε στα ύψη του Άθωνα για αρκετό χρονικό διάστημα. Ο αδελφός, ο τραπεζάρης,
πολύ ανησύχησε και προσευχήθηκε στον Θεό να πληροφορήσει τον γέροντα να έλθει στη μονή για να τον ωφελήσει πνευματικά. Του έλεγε δε ο λογισμός του, «Ίσως τώρα ο γέροντας στην έρημο να έχει αποκάμει από τους σκόπους του και εγώ, αν ήταν εδώ, θα τον οικονομούσα με λίγη τροφή, θα του έκανα ένα τσάι». Την άλλη μέρα το πρωί, ο γέροντας ήλθε στο μοναστήρι και είπε στον φίλο του χαριτολογώντας, «Ορίστε, κατά την επιθυμία σου ήρθα από τον άθωνα, κατάκοπος και με πόδια κομμένα από τις πέτρες. Το τσάι σου αξίζει τέτοιον κόπο». Ο αδελφός είδε την προόρασή του και του ζήτησε συγχώρεση για τον κόπο που του προξένησε. Κάποτε, ο ίδιος αδελφός είχε μια βαριά λύπη και ακηδεία και προσευχήθηκε στον Θεό να στείλει τον φίλο του πατέρα Άνθιμο να τον παρηγορήσει. Δεν πέρασαν λίγες ώρες και φάνηκε μπροστά του ο πατήρ Άνθιμος. Ο θλιβόμενος αδελφός, βλέποντάς τον, πολύ χάρηκε και ερώτησε, «Πώς έγινε πάτερ και ήρθες ακριβώς στην ώρα της ανάγκης μου?» Ο γέροντας χαμογελώντας του απήντησε, «Εσύ ήθελες να με δεις και παρεκάλεσες τον Θεό, γι' αυτό και ήρθα». Μια άλλη φορά στον Άγιο Παντελεήμονα το Ρωσικό, την παραμονή της 1ης Οκτωβρίου, τελείται ολονύκτια αγρυπνία εις τιμήν της Αγίας Σκέπης της Υπεραγίας στον τόπο, ο πατήρ Άνθιμος μόλις έφτασε στο μοναστήρι, παραλίγο να ξεψυχήσει. Όταν συνείδησε τον γνωστό του αδελφό, του είπε, «Αυτή τη νύχτα βρισκόμουν κοντά στο μοναστήρι του Ζωγράφου, στην έρημο, και προσευχόμουν όρθιος πάνω σε μία πέτρα. Την ώρα της προσευχής, είδα την Μητέρα του Θεού να κατεβαίνει από τον ουρανό στο μοναστήρι σας. Καθώς ήμουν γεμάτος χαρά σε αυτή την οπτασία, βιάστηκα να έρθω για να την βρω εδώ, ώστε να σκεπάσει με το μαφόριό της και εμένα τον αμαρτωλό μαζί με τους τιμώντας αυτήν δούλους. Αλλά μόλις ξεκίνησα από τον τόπο εκείνο για να τρέξω εδώ, ξαφνικά φάνηκε ένα φίδι, πετάχτηκε με οργή επάνω μου και με δάγκωσε δυνατά στο πόδι. Ενόησα όμως ότι αυτό το εμπόδιο ήταν από φθόνο του μισόκαλου και δεν έδωσα σημασία στο δάγκωμα, αλλά βιαζόμουν να φτάσω στο μοναστήρι σας». Ο αδελφός κοίταξε το πόδι του και πράγματι το τραύμα από το δάγκωμα ήταν σοβαρό. Η μεγάλη αγάπη του γέροντα για τον Θεό τον είχε κάνει πια ανέστητο στα σωματικά παθήματα. Το έτος 1862, στον Άθωνα ο χειμώνας ήταν ψυχρός και χιονόδες. Εκείνον τον καιρό ο πατήρ Άνθιμος ήταν στα ύψη του Άθωνα, στην βαθιά έρημο και ζούσε στην κουφάλα ενός δέντρου. Πολύ χιόνι έπεσε και τον απέκλεισε εντελώς, τόσο ώστε ήταν αδύνατο να βγει από εκεί. 46 μέρες πέρασε εκεί χωρίς ψωμί. Σχεδόν πάντοτε, πριν τη χειμωνιάτικη εποχή, βρισκόταν πιο κοντά στο μοναστήρι. Οι γέροντες στο Ρωσικό έμαθαν ότι σε τέτοιον ψυχρό και χιονόδη χειμώνα ο πατήρ Άνθιμος δεν ήταν κοντά τους και άρχισαν να ανησυχούν γι' αυτόν. Στο τέλος των 46 ημερών, ο γέροντας έφτασε στο μοναστήρι τελείως εξυγκλημένος και ξυλιασμένος. Ο αδελφός, όταν τον είδε ξαφνικά, φώναξε από την χαρά του, «Αχ πάτερ, εσύ είσαι! Και εμείς απελπιστήκαμε πως δεν θα σε ξαναδούμε. Αλλά πού ήσουν όλον αυτόν τον καιρό?» «Μέσα σε μια κουφάλα καθόμουν», απήντησε ο γέροντας με χαμόγελο. «Και τι είχες εκεί να φας, πάτερ?» ρώτησε ο αδελφός. «Αδελφέ μου Βίκτορ, πόσα έπαθα από τους δαίμονας και από το ψύχος για όλα αυτά μόνο ο Θεός ξέρει. Αλλά ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής εμφανίστηκε και με έσωσε από τον θάνατο». Έναν καιρό ο γέροντας Άνθιμος για 5 μήνες δεν είχε έρθει στο Ρωσικό. Οι μοναχοί της μονής δεν γνώριζαν την αιτία. Ανησυχούσαν και είχαν πολλούς λογισμούς. Μήπως κάποιος τον είχε στενοχωρήσει κλπ. Ο πνευματικός της μονής ήξερε έναν ησυχαστή στον οποίο ο πατήρ Άνθιμος είχε εμπιστοσύνη και τον παρακάλεσε να μάθει την αιτία. Ο ησυχαστής ρώτησε τον πατέρα Άνθιμο και εκείνος απήντησε, «Όσο θα με επαινούν εκεί και θα με τιμούν σαν Άγιο, δεν θα πηγαίνω. Την τελευταία φορά
όταν ήμουν εκεί ένας από τους ιερομονάχους, έπεσε στα πόδια μου και είπε «Προσεύχεστε, Άγιε Πάτερ, για μένα τον αμαρτωλό, να σωθώ διευχών σας. Βλέπεις, πώς μπορώ τώρα να πάω εκεί, αφού με τιμούν σαν Άγιο». Μετά από αυτό ο πατήρ Άνθιμος πήγαινε κάπως κρυφά στο μοναστήρι και εμπιστευόταν στον πατέρα Βίκτορα μερικά μυστικά γύρω από τη ζωή του επάνω στις συζητήσεις τους. Μία φορά πάλι που τον είχε επισκεφθεί και ο πατήρ Βίκτορ του ετοίμασε την τράπεζα, του είπε ο γέροντας «Ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων επισκέφθηκε το μοναστήρι σας εχθές. Εκείνη την ημέρα ήταν Κυριακή και κατά την συνήθεια ήρθαν ερημίτες, σκητιώτες και αρκετοί λαϊκοί, οι οποίοι έφεγαν στην τράπεζα και μετά τους έδωσαν και ευλογία». Ο πατήρ Άνθιμος πουθενά δεν είχε μόνιμη κατοικία, αλλά ολόκληρο το Άγιον Όρος ήταν κατοικία του. Στα τελευταία χρόνια της ζωής του έμενε κοντά στο μοναστήρι του Ζωγράφου, το Βουλγαρικό, και πολλές φορές βοηθούσε στο κτίσιμο σε επιδιορθώσεις της μονής, κουβαλούσε πέτρες και νερό. Τον Αύγουστο του 1867, ο μεγάλος ασκητής για τελευταία φορά επισκέφτηκε το αγαπητό του μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονος το Ρωσικό. Μπήκε μέσα στη μονή και πήγε αμέσως στον ξενώνα. Εκεί συνήθισε τον φίλο του, πατέρα Βίκτορα, και του μιλούσε πολλή ώρα, ουθετώντας τον πώς να νικήσει τους πονηρούς λογισμούς και τα πάθη. Στο τέλος του είπε κατευθείαν «Τώρα δεν θα έλθω πια εδώ, επειδή σύντομα θα πεθάνω». Πράγματι, έτσι έγινε. Στο τέλος του Νοεμβρίου, του ιδίου χρόνου ήρθε στη μονή του Ζωγράφου και εκεί έπεσε άρρωστος. Τον έβαλαν στο νοσοκομείο της μονής, στο οποίο έμεινε για 12 μέρες. Την 9η Δεκεμβρίου του 1867, ο πατήρ Άνθιμος άφησε το περιβόλι της Παναγίας, όπου αγωνίστηκε φιλότιμα και ανυπάρχθη πια εν Κυρίω. Την ευχή του να έχουμε. Αμήν.